Μέρα γεμάτη χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον ήταν η χθεσινή για τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αιματοκρίτης, τους φορείς και τους ανθρώπους που στηρίζουν τον αγώνα που δίνει καθημερινά για να ενθαρρύνει την εθελοντική προσφορά του σημαντικότερου δώρου ζωής από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η δημοσιογράφος της Κρήτη TV και εθελόντρια ψυχής, η Μέρη Καριωτάκη, ήταν ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς. Τιμήθηκε από τον Αιματοκρίτη μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αγίας Βαρβάρας για τη μεγάλη προσφορά τους στον αγώνα για την ενημέρωση των πολιτών, για την αξία της δωρεάς αίματος, για τη δωρεά οργάνων και μυελού των οστών. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γιατί έχουμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε από πολύ νωρίς η οικογένεια της Κρήτη TV αποφασίσει ότι θα στεκόμαστε πάντα σε οτιδήποτε προάγει και υπερασπίζεται την ανθρώπινη ζωή. Έχοντας λοιπόν αποφασίσει αυτό η δημοσιογραφική, η τεχνική ομάδα, η ομάδα της διοίκησης, η οικογένεια Δημητρίου, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Να είμαστε πάντοτε παρόντες όπου υπάρχει ζωή και όπου χρειάζεται να υποστηριχτεί η ζωή. Στο πρόσωπο της οποίας τιμούμε όλους τους δημοσιογράφους του τόπου μας, της Κρήτης, γιατί πραγματικά όχι μόνο αυτά τα χρόνια, αλλά διαχρονικά είναι δίπλα μας, είναι δίπλα στο θεσμό και της αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων. Γι' αυτό στο πρόσωπο της Μέρης εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες. Οι τιμητικές διακρίσεις απορεμήθηκαν στο πλαίσιο δείπνου που παρέθεσε ο Αιματοκρίτης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Είναι και ένα ένασμα να φτάσουμε επιτέλους σε αυτό που λέμε επάρκεια αίματος, να έχει για κάθε έναν που χρειάζεται αίμα, να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία. Δίνουν το αίμα τους για τον άγνωστο άρρωστο και η προσφορά αυτή μας κάνει υπερήφανους. Είμαι πολύ υπερήφανη για τους συντοπίτες μου, είμαι πολύ υπερήφανη για τον Αιματοκρίτη που βοηθάει όπως μπορεί και όπου μπορεί, είμαι πολύ υπερήφανη για όλους τους συλλόγους και για όλο τον κόσμο.